Ώρα 0 και το φράγμα πως ελέμει. Η στάθμη του έπεσε κάτω από τα 4 εκατομμύρια κυβικά νερού, ενώ τη χαριστική βολή στην υδροδότηση του Ηρακλείου δίνουν τα λεπάιλα σπασίματα του παλιού αγωγού των Μαλίων, αλλά και η διαρροή στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας της πόλης του Ηρακλείου από το δηληστήριο του φράγματος από Σελέμη. Συνέπεια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης να προχωρά στη διακοπή της υδροδότησης από το βράδυ της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου ως το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης ζημιάς στο ύψος των Γουρνών. Είναι μια ζημιά στην περιοχή των Γουρνών, είναι πάνω από ένα μήνα. Ήταν να φτιαχτεί αυτή η εβδομάδα, δεν φτιάξει γιατί δεν μπορούσαν να φτιαχτούν συγχρόνως να κάνουν διακοπή και των Μαλίων του αγωγού και του αγωγού του Αποσελέμη. Και τους είπαμε, συνοηθήκαμε να την εβδομάδα να γίνει. Δύο μέρες θα σταματήσει. Τετάρτη θα γίνει διακοπή από τον Αποσελέμ για να φτιαχτεί ο αγωγός. Είναι ένας νέος αγωγός όμως αυτό του. Αυτός είναι από το 16 πρέπει να είναι. Πότε, 17 που είναι. Του ΟΑΚ. Του ΟΑΚ είναι αυτός, ναι. Καθαρά του ΟΑΚ είναι. Μια ζημιά έχει. Ακόμα και αυτοί έχουν απορία διότι το έργο ήταν καλό. Και μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα στα υπόλοιπα, αλλά στην λειτουργία του. Και πόσο μήνυμα έτρεχε το νερό, κύριε Βουρεξάκη? Εμείς έχουμε την πληροφορία περίπου 1-1,5 μήνα και αυτή τη στιγμή μάλιστα που είμαστε και σε οριακά επίπεδα. Η τελευταία αναστάτωση, η οποία προκρίθηκε από τις αλλεπάλληλες ζημιές, βεβαίως και δημιούργησε δυσκολίες για την ημαλή υδροδότησή μας, γιατί ήταν στα 3 μέτωπα της περιοχής μας. Εμείς παίρνουμε νερό από τον αγωγό αυτό, αλλά πέραν όλων των άλλων έχουμε τεράστιες δυσκολίες και το βασικό πρόβλημα πέραν όλων αυτών που είπα είναι ότι σχεδόν η μισή ποσότητα νερού η οποία ξεκινάει από την περιοχή των Μαλίων και οδηγείται μέσω του πεπαλαιωμένου αγωγού στο Ηράκλειο χάνεται στον δρόμο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και μεγάλες διαρροές. Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται έντονα προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές εντός των τυχών όπως Σπόρος, Ανάληψη, Κηπουπόλη, Αντιστάσεως και Πατέλες. Την Τετάρτη τώρα διακοπή καθόλου νερό από τη μεριά του Αποσελέμη στο Μπαπατή του. Θα δημιουργηθούν προβλήματα όπως είναι Ανάληψη, κατεβαίνει κάτω, Αγία Τριάδα, Κέντρο. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο, τονίζει ο Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος κάνει έκκληση στους δημότες για ορθή διαχείριση του νερού. Την ανάγκη να αντικατασταθεί ο παλιός αγωγός των Μαλίων λόγω των συχνών ζημιών, οι οποίες επηρεάζουν και τον Δήμο Χερσονήσου, τονίζει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΙ, ο οποίος διεκδικεί τη χρηματοδότηση του έργου στο πλαίσιο κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ. Ο αγωγός των Μαλίων, ένας αγωγός του 1961-62, πολλά προβλήματα κάθε χρόνο. Άμεσα επιτακτικά, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και στο πλαίσιο της κατασκευής του βόρειο δικού άξονα που έχει να κάνει Χερσόνησος Νεάπολη, αφενός να προβλεφθεί για το τμήμα αυτό ένας νέος αγωγός ο οποίος θα είναι έξω από το γυστικό σύνολο.